Κάνοντα ειδική μνήμα στα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για την ανακούφιση πολιτών και επιχειρήσεων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη στο θέμα τη ακρίβεια και τη ενεργειακή κρίση κατά τη διάρκεια τη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στέλνοντα ταυτόχρονα μήνυμα και προ την Τουρκία. Στην αρχή τη εισήγησή του, ο κ. Μητσοτάκη τόνισε ότι καμιά χώρα δεν είναι θέση να καλύψει ένα πρωτοφανέ κύμα ακρίβεια, το οποίο διαπερνά τα σύνορα. Σημειώνοντα ότι απαιτούνται εκτό από τι εθνικέ πολιτικέ και τολμηρέ ευρωπαϊκέ αποφάσει, έκανε λόγο μάλιστα για προσπάθειε τη κυβέρνηση να διατηρηθεί η συνοχή και η ενότητα τη ελληνική κοινωνία, χωρί σε καμία περίπτωση να αναρκοθετείται η επόμενη μέρα τη χώρα. Κανεί εθνικό προπολογισμό σε καμία χώρα δεν είναι σε θέση να καλύψει ένα πρωτοφανέ κύμα ακρίβεια το οποίο διαπερνά ε, τα σύνορα και απαιτούνται, απαιτούνται εκτός από τις εθνικές πολιτικές και τολμηρές ευρωπαϊκές αποφάσεις. Από την άλλη πλευρά, νοικοκυριά και επιχειρήσεις χρειάζονται στήριξη, σημαντική, αλλά τόσοι όσοι να μην υπονομεύεται η οικονομία συνολικά, ενώ ταυτόχρονα προϋπόθεση για την υπέρβαση των προσωρινών δυσκολιών είναι η ανεξαρτησία, η πολιτική σταθερότητα αλλά και η διεθνής αξιοπιστία του κάθε κράτου. Και είναι αλήθεια ότι η ελληνική κοινωνία έχει επιδείξει μεγάλη ωριμότητα. Αντιλαμβάνεται τι συνέπειε των εισαγόμενων κρίσεων και πιστεύω ότι εκτιμά τι προσπάθειες της κυβέρνησης να διατηρήσει την συνοχή και την ενότητα της ελληνικής κοινωνίας χωρίς σε καμία περίπτωση να ναρκωθετεί την επόμενη μέρα αυτό πιστεύω ότι αναγνωρίζεται και από διεθνεί παρατηρητέ. Αναφερθώ και στο πρόσφατο δημοσίευμα των Financial Times που μιλά για οικονομικό θαύμα ως προς τις αποδόσεις της ελληνικής οικονομίας κόντρα στις τάσεις που παρατηρούνται στις περισσότερες οικονομίες του κόσμου. Σε αυτό λοιπόν το σύνθετο περιβάλλον, ο δικός μας χάρτης, όπως τον έχουμε συνδιαμορφώσει με τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου είναι καθαρός, δρομολογούνται ήδη τα πρώτα μέτρα που ανακοινώσαμε στην Θεσσαλονίκη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύη για όλους αύξηση από τώρα με άμεση καταβολή του στεγαστικού επιδόματος των φοιτητών κατά 50% υπό προϋποθέσεις και κατά 100% μείωση συνολικά 25 λεπτά το λίτρο στην Αντλία ως προς το πετρελαιό Κίνησης είναι ένα μέρος μόνο της δέσμης των πρόσθετων 5,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανεβάζουν το ύψος των παρεβάσεών μας για το 2022 στα 13,2 δισεκατομμύρια. Και βέβαια από 1η Ιανουαρίου του 2023 ακολουθεί η αύξηση των συντάξεων για τους περισσότερους συνταξιούχους και αυτοί οι οποίοι ακόμα έχουν προσωπική διαφορά θα δουν βελτίωση του εισοδήματός τους από την κατάργηση της φορά αλληλεγγύη, η αύξηση των μισθών για τους γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας και βέβαια θα συνεχιστεί η στήριξη για τις ενεργειακές ανατιμήσεις που πλέον όπως έχει παρουσιάσει και το Υπουργείο συνδέεται με πιο έξυπνα κίνητρα για την εξοικονόμηση ενέργειας θα έχει την ευκαιρία στη συνέχεια και ο υπουργό να μιλήσει αναλυτικά για την εικόνα που διαμορφώνεται στην εθνική αλλά και στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Όπως ξέρετε είμαστε από τους πρωταγωνιστές στην Ευρώπη στην άμυνα κατά τη ακρίβεια. Επιμένουμε σε αυτή την πολιτική εξαντλώντας τα περιθώρια χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να τα ξεπερνάμε. Έχουμε πει πολλές φορές ότι αποτελεσματικότερη λύση στην ενεργειακή πρόκληση δεν μπορεί να υπάρξει εάν αυτή δεν είναι ευρωπαϊκή, πολυεπίπεδη και τολμηρή. Χαίρομαι που η πρότασή μας για ένα συνολικό πλαφόν στο αέριο που εισάγεται στην Ευρώπη, αναφέρομαι και στο αέριο το οποίο εισάγεται με αγωγούς, αλλά και στο LNG αρχίζει να αποκτά μια πρόσθετη δυναμική. Θα μας μιλήσει γι' αυτό στη συνέχεια. Ο Υπουργό και βέβαια αυτή θα πρέπει να συνοδευτεί και από έναν ανασχεδιασμό συνολικά του μοντέλου τιμολόγηση τη ηλεκτρική ενέργεια με απεξάρτηση από τι τιμέ του φυσικού αερίου και με δράσει όπω κοινέ πολιτικέ προμήθεια και αποθήκευση ενέργεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα το ξαναπώ. Δυστυχώ στον τομέα αυτό κινούμαστε ω Ευρώπη με καθυστέρηση. Τιμω όμω ότι το ζήτημα αυτό θα μας απασχολήσει εμφατικά και στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφή στην Πράγα, ελπίζοντα ότι μέχρι τότε οι αρμόδιοι υπουργοί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχουν κάνει ακόμα περισσότερα βήματα προετοιμασία. Ταυτόχρονα, ο Πρωθυπουργό έστειλε νέο μήνυμα στην Άγκυρα μετά τον παράστον των τουρκικών προκλήσεων, λέγοντα πω ό,τι έχει πει η Ελλάδα το είπε στον ΟΗΕ τόσο για τι κόκκινε γραμμέ όσο και για την φιλική τη διάθεση προ τον τουρκικό λαό. Η άλλη όχθη μπορεί να επαναλαμβάνει μόνο όταν τα ψέματα και τι απειλέ τη ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργό. Δύο κουβέντε για τα εθνικά. Μάλλον καλύτερα, μία κουβέντα. Ό,τι είχε να πει η Ελλάδα το είπε καθαρά στον ΟΗΕ. Τόσο για τι κόκκινε γραμμέ τη, όσο και για την φιλική τη διάθεση απέναντι στον τουρκικό λαό. Η άλλη όχθη μπορεί να επαναλαμβάνει μονότονα τα ψέματα και τις απειλές της. Σε αυτό το γαϊτανάκι όμως έχει μείνει μόνη. Εμείς μένουμε με ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση στις καθαρές μας θέσεις, με την ισχύ του διεθνούς δικαίου, την επιφυλακή των ενόπλων δυνάμεών μας, τη συμπαράσταση των συμμάχων μας. Εδώ τα πολλά λόγια είναι πράγματι φτώχεια, όπως λέει και η παρεμία, και ίσως είναι καιρός να ασχοληθούν με αυτήν την φτώχεια και όσοι λένε πολλά, αντί για τις πύρινες λέξεις, να επιλέξουν επιτέλους τις δημιουργικέ πράξεις και το δρόμο του ουσιαστικού διαλόγου. Απέναντί τους, άλλωστε, δεν έχουν μόνο την Ελλάδα, έχουν ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και τους συμμάχους μας στον Άτο.